Σε λίμνη με λίμματα μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες και πάλι το τμήμα του ρέματος που πρόχειρα έχει κλείσει στην περιοχή του Καρτερού ο Δήμος Ηρακλείου για να μην καταλήγουν τα λίμματα στη θαλάσσια περιοχή της Φλωρίδας. Οι κάτοικοι εξοργισμένοι βγήκαν από τα σπίτια τους βλέποντας και πάλι το ρέμα γεμάτο που αποδεικνύει ότι αυτός που ρίχνει παράνομα μέσα στο ρέμα τα λίμματα αυτά, συντελώντας περιβαλλοντικό έγκλημα, εξακολουθεί και το πράττει δίχως να υπολογίζει το εύρος της καταστροφής αλλά και τις συνέπειες για τον ίδιο που, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος της ΔΕΙΑΗ, θα είναι αυστηρές. Εδώ έχει τώρα άλλα 4-5 βυτεία βοθρολίματα. Και σπίτια είναι δίπλα με παιδιά. Κουνούπια και μύγες και βρωμιά, πολύ βρωμιά. Να το κοιτάξουν οι αρμόδιοι γι' αυτό. Οι νήσεις θα πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Τα εγκλήματα αυτά, τα περιβαλλοντικά, ξέρετε, είναι από τα πιο ειδεχθή. Δηλαδή δεν υπάρχει εκεί ήπιες ποινές ή τέτοιο. Είναι πολύ σοβαρά εγκλήματα. Το ρέμα ξεχύλισε και πάλι και οι κάτοικοι περιμένουν εκ νέου το βιτιοφόρο να κάνει απάντηση. Αυτή η πρόχειρη λύση έχει δοθεί προκειμένου να περιορίζεται το πρόβλημα, αλλά και ο κίνδυνος τα λίμματα να περάσουν το ανάχωμα και να βρεθούν πάλι στη θάλασσα, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και κατέστη απαραίτητη απαγόρευση της κολύμβησης μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα κατοικημένη περιοχή, βοθρολίματα. Άμα ναι, τα ρίχνουμε όλοι. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα αναζήτησης όσων προχώρησαν στην παράνομη σύνδεση με το ρέμα και πετούν τα λίμματα. Με τις απαντήσεις από το χημείο να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εντοπιστεί σε πρώτο επίπεδο η σύσταση των υλικών αυτών και να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να τον πιάσουν ή να τις πιάσουν αυτούς τους τύπους για να τους κόψουν τα πόδια, θα πω ευγενικά, για να μην πω κάτι άλλο. Εμένα προσωπικά, έτσι όλους εδώ τους κατοίκους, αλλά και τους λιώμενους στη θάλασσα, τους έχει φέρει σε απόγνωση. Πήγαμε και είδαμε το λάκκο και λέγαμε ποιος τον άνοιξε, τελικά ο Δήμος, για να μην πάνε στη θάλασσα. Αλλά μείνανε σε εμάς. Μάλλον αποκλείουν κάποιες πηγές, οπότε είναι πιο εύκολο το να ξέρουμε προς τα πού θα πρέπει να εξελιχθεί η έρευνα για να βρούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι. Οι υπηρεσίες τις προηγούμενες ημέρες, κάνοντας επιτόπιο έλεγχο, έφτασαν μέχρι ένα τμήμα της βιομηχανικής περιοχής και εντόπισαν το σημείο που πέφτουν τα λίμματα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη ενημερωθεί και η ΕΤΒΑ, ωστόσο ο σωλήνας που δεν έχει ακόμη φραχτεί εξακολουθεί να μολύνει το ρέμα με συνεχή ροή λιμάτων. Ήδη έχουν φύγει από το λάκκο και αρχίζουν και περνάνε προς τη θάλασσα. Που είναι 12 η ώρα το μεσημέρι, τι ώρα είναι. Ήδη έχουν φύγει και περνάνε προς τη θάλασσα. Να φύγει. Είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, θα μπορούσα να πω. Μπορώ να πω δηλαδή, όχι θα μπορούσα να πω. Γίνεται μια καταστροφή εκεί της περιοχής. Ελπίζω να σταματήσει καταρχήν αυτό άμεσα και να μην είναι κάποιο φαινόμενο που να γίνει κάποια μεγάλη διάδοση στον υδροφόρο ορίζοντα πριν τη βιομηχανική περιοχή, πριν δηλαδή την Εθνική Οδό, μάλλον μετά νότια της Εθνικής Οδού, και να είναι σημειακές αυτές οι μολύσεις, ώστε να αυτός που τις προκαλεί να τις σταματήσει. Κύριε Ρασούλη, να μην είναι κάποιο φαινόμενο μεγαλύτερο και ευρύτερο.